Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε είναι 5η, 4 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Σε προεκλογική επικαιρότητα κινούμαστε ούτως ή άλλως και πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο τις δηλώσεις που έκανε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, βουλευτής Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής, με αφορμή την κεντρική προεκλογική ομιλία τόσο του υποψηφίου Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίβη, όσο και του υποψηφίου Περιφερειάρχη του κυρίου Παύλου Δαμιανίδη, μιλώντας φυσικά και επισημαίνοντας το νόημα αυτών εδώ των εκλογών. Βρισκόμαστε εδώ στην μεγάλη συγκέντρωση για τις περιφερειακές εκλογές του Άρη Γιαννακίδη και του Παύλου Δαμιανίδη. Είναι μια γιορτή σήμερα, όπως φαίνεται και όπως αποδεικνύεται, και όχι μια πολιτική συγκέντρωση, μια γιορτή της αυτοδιοίκησης. Και το λέω εγώ που έχω συνεργαστεί και με τον Άρη τον Γιαννακίδη και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που δεν είμαι μαζί τους εκλογές και ζηλεύω λίγο, αλλά και με τον Παύλο Δαμιανίδη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει και το ήθος και την αξία και την γνώση, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή αυτές οι εκλογές, αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι γινόταν πιο μπροστά, έχουμε δήμους οι οποίοι πραγματικά είναι μεγάλοι, ισχυροί, οι οποίοι έχουν αυτοδιοικητικό ρόλο και χαρακτήρα. Έχουμε αιρετές περιφέρειες που σημαίνει 13 μικρές κυβερνήσεις, 13 μικροί πρωθυπουργοί σε όλη την Ελλάδα. Άρα το ποιος θα επιλεγεί να είναι ο μικρός πρωθυπουργός της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει άμεση επίπτωση στη ζωή μας. Και επειδή ακριβώς το νόημα αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι πολύ μεγάλο, γιατί βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή που περνάμε σαν χώρα και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να έρθουν ξανά στα πράγματα αυτοί οι οποίοι εγκλημάτισαν κατά της χώρας μας, μας έφεραν στο χειρότερο σημείο αναξιοπιστίας, αυτοί που μας έφεραν πραγματικά, μας οδήγησαν στην ανάγκη του μνημονίου και σήμερα θυμηθήκαν να πούν ότι πρέπει να έχουμε ψήφο αντιμνημονιακή. Εμείς με την παρουσία μας εδώ πέρα και με τις επιλογές μας, με τις επιλογές που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και στην περιφέρεια και στον Δήμο Κομωτινής, λέμε ότι αυτή είναι η πολιτική μας πρόταση. Τοπικοί άρχοντες οι οποίοι πραγματικά θα εκφράζουν τη βούληση των πολιτών, τοπικοί άρχοντες με πλήρη νομοποίηση που δεν θα μιλάνε για μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, αλλά θα μιλάνε για ποιότητα ζωής των πολιτών και άνθρωποι οι οποίοι το έχουν αποδείξει κατά κόρον. Είμαι πραγματικά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, όχι απλώς με τον Άρη και με τον Παύλο, αλλά με όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο περισσότεροι δώσαν ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή η κοινωνία που έδειξε τη μεγαλύτερη ωριμότητα εδώ και δεκάδες χρόνια και αυτή η ωριμότητα θα εκφραστεί και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το μήνυμα νομίζω το παίρνουμε όλοι μας. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ο ενθουσιασμός και η χαρά όλων αυτών των ανθρώπων που ήρθαν να χειροκροτήσουν τον Άρη τον Γιαννακίδη, τον Παύλο Δαμιανίδη και τους εξαιρετικούς συμπολίτες μας, υποψήφιους συμβούλους. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε εμείς με την Ελευθερία Αλίκου για να μας δώσει λεπτομέρειες που αφορούν στο χθεσινό ρεπορτάζ, δηλαδή στην κεντρική ομιλία των κυρίων Γιαννακίδη και Δαμιανίδη, αλλά επίσης να μας δώσει και λεπτομέρειες από τους κεντρικούς άξονες στους οποίους αναφέρεται αυτή τη στιγμή ο επικεφαλής της κοινωνίας πολιτών, ο υποψήφιος δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης, στην ομιλία του στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ο λόγος λοιπόν στην Ελευθερία Λύκου. Βάσο, καλησπέρα. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η κεντρική προεκλογική ομιλία του επικεφαλής της Κοινωνικής Συμμαχίας υποψήφιου Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη και του υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Παύλου Δαμιανίδη. Ο κύριος Γιαννακίδης στον λόγο του μίλησε πως η Κοινωνική Συμμαχία έχει επιλέξει έναν άλλον δρόμο, τον δρόμο της κοινωνικής εγρήγορσης και της πραγματικής πολιτικής προετοιμασίας, μιας προετοιμασίας που όχι μόνο χαράσει μία οδό άρσης της σημερινής κρίσης, αλλά δημιουργεί και προσδίδει αναπτυξιακές ευκαιρίες. Οι αρχές της Κοινωνικής Συμμαχίας ανέφερε πως είναι η αηφόρος ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποίηση πόρων και υποδομών, με πνεύμα οικονομίας, εξωστρέφειας, αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, αλληλεγγύης, συνεργασίας και σύμπραξης. Μια κοινωνία ενεργών πολιτών που θα συμμετέχουν όλοι στα αναπτυξιακά δρόμενα. Ο κ. Γιαννακίδης συνέχισε λέγοντας πως η περιφέρειά μας αποτελεί πλέον πύλη και κόμβο σε σχέση με τα διεθνή, διευρωπαϊκά και ενεργειακά δίκτυα, ιστορικό και σύγχρονο σταυροδρόμι λαών.
Στη συνέχεια, μιλώντας για τον νομό Ροδόπης, ανέφερε πως η Ροδόπη σε αυτόν τον περιφερειακό σχεδιασμό θα παίξει καθοριστικό, καταλυτικό, πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Ροδόπη πλέον έχει καταξιωθεί, έχει εμπεδωθεί και έχει θεσμοποιηθεί ως ένα σύγχρονο ενεργειακό και διοικητικό κέντρο. Μπορεί να προσελκύσει νέες επενδύσεις, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις, είναι ιδανικός τρόπος για πράσινη και αηφόρο ανάπτυξη. Για μια ανάπτυξη που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο κ. Γιαννακίδης συνέχισε λέγοντας πως η κοινωνική συμμαχία είναι το εργαλείο για να πάμε στο μέλλον. Σε αυτό το σημείο βάσο, κυρίες και κύριοι, πρέπει να τονίσουμε ότι ο λόγος του κ. Γιαννακίδη είχε έντονη συγκινησιακή φόρτιση σε δύο σημεία. Κατά την αναφορά του στην επιστολή μιας 16χρονης κοπέλας από τον Βόρειο Εύρο που επεσήμανε με συγκίνηση το πρόβλημα της ξενιθιάς, αλλά κυρίως κατά την αναφορά του στον επιστήθιο φίλο του και αντινομάρχη Χρήστο Τσαραμπουλίτη, στον οποίο και αφιέρωσε την παρούσα προεκλογική μάχη. Παράλληλα, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Παύλος Δαμιανίδης μίλησε για ένα πέπλο αγωνίας και ανασφάλειας που έχει σκεπάσει την Ελλάδα. Η χώρα μας, λέει, διανύει μία από τις δυσκολότερες και κρισιμότερες περιόδους στην ιστορία της και σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα φυγομαχήσουμε ή θα μπούμε εμείς μπροστά. Θα είμαστε παρόντες, θα αποφασίζουμε εμείς για τον τόπο και το μέλλον μας. Εμείς επιλέξαμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να είμαστε παρόντες, να δουλέψουμε μαζί για να σηκώσουμε αυτό το πέπλο. Και από το χθες να περάσουμε στο σήμερα βάσο, καθώς αυτή την ώρα στη κεντρική πλατεία της Κομωτινής πραγματοποιείται η κεντρική προεκλογική ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Γιώργου Πετρίδη. Ο κ. Πετρίδης τόνισε πως η αυτοδιοίκηση δεν είναι επικοινωνία. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι απλός μηχανισμός διαχείρισης. Είναι, λέει, κάτι πολύ σοβαρότερο. Είναι ο βασικός θεσμός ανάπτυξης σε όλους τους τομείς που ενδιαφέρουν τον πολίτη, με θεμελιώδεις στόχους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου, την επίλυση των τοπικών προβλημάτων και των προβλημάτων των δημοτών αλλά και των κατοίκων. Επιδιώκουμε και επιζητούμε να είμαστε οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι όλων των συμπολιτών μας, είπε, χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς σε δικούς μας και άλλους. Επιδιώκουμε και επιζητούμε να δουλέψουμε για την ανάπτυξη της πόλης και του Δήμου ολόκληρου, με πρόγραμμα, σχεδιασμό, ιεράρχηση των στόχων και επιμονή στην πραγμάτωσή τους. Βασικό χαρακτηριστικό τόνισε πως είναι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου μας. Συνέχισε λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του δραστηριότητας, λέει ότι περπατήσαμε και εμείς τους οικισμούς και τους μεχαλάδες αυτές τις μέρες. Συναντήσαμε περήφανους αλλά και θυμωμένους ανθρώπους, συμπολίτες μας στα χωριά και τις γειτονιές όπου ζει η μειονότητα, και είπαν το εξής. Δεν κάνανε τίποτα 4 χρόνια και ήρθαν εργολάβοι και μηχανήματα τον τελευταίο μήνα. Αυτό είναι χειρότερο και από την απουσία τους, γιατί προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας. Αυτό ακριβώς είναι, φίλες και φίλοι, που ξέχασε 4 χρόνια η απερχόμενη διοίκηση του Δήμου μας. Ότι οι πολίτες δεν είναι απλά αποδέκτες σωστών ή λάθος πολιτικών, δεν είναι απλοί θεατές δρομένων ή χρήστες μικρών ή μεγάλων έργων. Είναι πέρα και πάνω απ' όλα άνθρωποι με αξιοπρέπεια που απαιτούν από τους πολιτικούς ειλικρίνεια και σεβασμό. Αυτό ξεκινήσαμε και εμείς. Αυτή είναι η πρώτη δική μας δέσμευση. Ειλικρίνεια και σεβασμός. Ο κύριος Πετρίδης, τελειώνοντας, ανέφερε πως οι καιροί είναι δύσκολοι και αναμένονται δυσκολότεροι. Εμείς, λέει, δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε για να μην προδώσουμε την εμπιστοσύνη σας, να οργανώσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο Δήμο μας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία, τον αγρότη, την τρίτη ηλικία και πάνω απ' όλα τη νέα γενιά. Τους νέους που, για να δανειστώ τα λόγια του μεγάλου Γιώργου Γεννηματά, έχουν πλέον σταματήσει να χειροκροτούν τις επαιτίους και έχουν αρχίσει να αναζητούν τους υπαιτίους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Περπατώ προνοεί αυτή τη φορά για τα μέλη του, ώστε σε αυτές τις εκλογές να είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εφικτή η μετακίνησή τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Νομού Ροδόπης και Φύλων Περπατώ θα διαθέσει το ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο του Συλλόγου για όσους συμπολίτες με κινητικά προβλήματα επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με αξιοπρέπεια και χωρίς ταλαιπωρία, όπως εξήγησε η κυρία Βασιλική Χατζοπούλου, κοινωνική λειτουργός του Συλλόγου Περπατώ. Την ημέρα των εκλογών, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου, ο Σύλλογος διαθέτει το ειδικά διαμορφωμένο βανάκι του Συλλόγου, έτσι ώστε να γίνει με σωστό τρόπο η μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.
Επίσης υπάρχει άλλο ένα βανάκι ιδιωτικό, που ανήκει σε ιδιώτη, που επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Όποιο άτομο με κινητική αναπηρία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το βανάκι, μπορεί να επικοινωνεί μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα στις 7 η ώρα στο 25310-36909, έτσι ώστε να κανονιστούν τα δρομολόγια και να εξυπηρετηθούν όλα τα άτομα με αναπηρία στην περιοχή μας. Σε προεκλογικούς ρυθμούς βαδίζουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε τώρα λεπτομέρειες από μια πολύ ωραία κοινωνική εκδήλωση την οποία πραγματοποίησε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής η σύζυγος του υποψηφίου Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη. Να δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες. Συνδεόμαστε με τον Κώστα Δωτοκότσε. Καλησπέρα, Βάσο. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα έγινε η εκδήλωση που διοργάνωσε σε γνωστό ξενοδοχείο της Κομωτινής η σύζυγος του υποψηφίου Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδου του Συνδυασμού Περιφερειακή Αναγέννηση, κ. Αθηνά Παυλίδου, με τις γυναίκες να ανταποκρίνονται στο ζεστό αυτό κάλεσμα. Στην εκδήλωση, να πούμε ότι παραβρέθηκε και ο βουλευτής Ροδόπης Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος απίθυνε χαιρετισμό. Ας περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε τι τόνισε στο χαιρετισμό του κ. Στυλιανίδης, αλλά και τι είπε η σύζυγος του κ. Παυλίδη, Αθηνά Παυλίδου, για την εκδήλωση. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ φιλικό χώρο ανάμεσα σε γυναίκες γνωστές, γιατί και εγώ από την Κομωτινή κατάγομαι, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και περνάμε πολύ ευχάριστα ένα ευχάριστο απόγευμα με καφέ, συζήτηση εν ώψη των εκλογών και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη γιατί βρίσκομαι μαζί με γνωστές μου κυρίες. Και βλέπουμε και αρκετό κόσμο. Πολλές... Έχει αρκετό κόσμο, ναι. Μας τίμησαν πάρα πολλές κυρίες. Και μάλιστα με βεβαίωσαν και για τη στήριξή τους και την υποστήριξή τους στις εκλογές. Τις απαντήσεις των υποψηφίων δημάρχων για την Κομωτινή, για τους επαγγελματίες της Κομωτινής, παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που είχε και την πρωτοβουλία ενός πολύ ενδιαφέροντος, με συγχωρείτε, ερωτηματολογίου, ο κύριος Βαζιλιανίβης. Ας δούμε τι είπε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μόνο οι τρεις από τους έξι συνολικά συνδυασμούς των υποψηφίων δημάρχων για το Μητροπολιτικό Δήμο της Κομωτινής απάντησαν στα ερωτήματα της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ομού Ροδόπης που αφορούσαν σημαντικά ζητήματα των επαγγελματιών. Μας έχουν αποστείλει απαντήσεις τρεις συνδυασμοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Δήμο της Κομωτινής. Είναι ο Σπάρτακος, είναι η κοινωνία με τον κύριο Πετρίδη και είναι και ο κύριος Κοτσάκης με τον συνδυασμό τους. Μας έχουν αποστείλει απαντήσεις η κυρία Σιμπέλ, σαν υποψήφια δήμαρχος, ο κύριος Φακυρίδης με τον συνδυασμό που εκπροσωπεί, όπως και ο κύριος Μαρούδας. Θέλω να επισημάνω ότι
κάνοντας ένα συμβούλιο με τις απαντήσεις οποίες πήραμε, βλέπουμε και χαρακτηρίζουμε όλους αυτούς οι οποίοι δεν μας έστειλαν απαντήσεις ως αδιαφορία στα αιτήματα των επαγγελματιών, στις ερωτήσεις των επαγγελματιών. Το λέμε έτσι απλά και ξεκάθαρα για να μην μπούμε σε μια διαδικασία να καλύψουμε κάποια πράγματα. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι αδιαφορία των υποψηφίων δημάρχων στις ερωτήσεις τις οποίες αποστήλαμε και περιμέναμε να έχουμε κάποιες εξειδικευμένες απαντήσεις. Τώρα, πιο αναλυτικά για τις απαντήσεις τις οποίες πήραμε στα 10 ερωτήματα τα οποία στείλαμε, υπάρχει πεδίο, θέλω να πιστεύω, σε όλες τις απαντήσεις για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από την επόμενη των εκλογών για θέματα τα οποία έχουμε ορίσει, για θέματα τα οποία τρέχουν, είναι της καθημερινότητας και τα οποία θα μπορούμε να δούμε μετά τις εκλογές πιο εξειδικευμένα. Προσπάθησαν και οι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι, οι οποίοι μας παρέθεσαν τις θέσεις τους, τις απαντήσεις τους δηλαδή, να μας δώσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ήθελαν να κινηθούν. Είναι απόψεις και θέσεις οι οποίες δεν πετάνε στα ουράνια, να το πω έτσι. Είναι θέσεις οι οποίες είναι πραγματικές, είναι θέσεις οι οποίες έχουμε εκφράσει κατά καιρούς σε διάφορα σημεία και για πολλά ζητήματα. Και περιμένουμε την επόμενη των εκλογών με αυτό το χαρτί πλέον όλοι οι επαγγελματίες με μπροστάριδες εμάς στην Ομοσπονδία να διεκδικήσουμε και να μας αποδείξουν ότι όλα αυτά τα οποία υποσχέθηκαν θα τα κάνουν και πράξη. Ο κ. Βεζιριανίδης τόνισε και κάποια από τα σημαντικά θέματα. Τα κύρια θέματα είναι η οικονομική ανάπτυξη, η τουριστική ανάπτυξη, όλα αυτά φυσικά διανθισμένα με τις παραμέτρους οι οποίες έχουν να κάνουν με την πόλη μας. Ξέρουμε όλοι για την ιδιαιτερότητα της πόλης μας, του νομού μας, γνωρίζουμε όλοι τον ορεινό όγκο, γνωρίζουμε όλη την παραλία η οποία έρχεται στο νέο Δήμο Κομωτινής. Οπότε αυτά τα οποία θεωρούμε ως κυρίαρχα είναι και η οικονομική ανάπτυξη, η οποία έχει να κάνει και με το πώς θα αποπληρωθούν οι επαγγελματίες, πώς θα αποπληρώνονται, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι προμήθειες από τα καταστήματα στον Δήμο, όπως επίσης και η τουριστική ανάπτυξη, μια ανάπτυξη πολυδιαφημιζόμενη για την περιοχή μας, η οποία ακόμη δεν έχει έρθει και την οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα την υλοποιήσουν, φυσικά και πάλι λέω με αυτά τα οποία μας έχουν δώσει σαν απαντήσεις. Καλησπέρα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του Άρτσα Λανθράκη, στον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη για τον νομό Ροδόπης, με τον συνδυασμό Κοινωνική Συμμαχία, τον κύριο Παύλο Δαμιανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Δαμιανίδη. Καλησπέρα σας. Δύο μέρες πριν το νήμα, είμαστε στο στούντιο του Άρτσα Λανθράκη, δύο μέρες τηλεοπτικές βέβαια, και έπειτα από μία χθεσινή παρουσία στο ΡΕΚ, στην κεντρική προεκλογική σας παρουσία, όπως παρακολουθήσαμε και πιο πριν στα ρεπορτάζ και θα δούμε στη συνέχεια. Ο Καλλικράτης σίγουρα φέρνει πάρα πολλά πράγματα γενικότερα για την αυτοδιοίκηση, αποτελεί μια αντικειμενική μεταρρύθμιση και ίσως είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας με τις αλλαγές αλλά και τις επισημάνσεις που κι εσείς θα θέλετε να προσθέσετε μέσα από αυτό το νέο μοντέλο διοίκησης. Καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά ο Καλλικράτης είναι μια επανάσταση για την δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Νομίζω ότι επιτέλους εναρμονιζόμαστε με το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι δεν είχαμε μέχρι τώρα το Περιφερειάρχη στην Ελλάδα στέρισε από τις ελληνικές περιφέρειες πάρα πολλές ευκαιρίες και πάρα πολλές δυνατότητες, γιατί οι περιφέρειες στην Ευρώπη που είναι δομές της αυτοδιοίκησης είχαν την ευχέρεια να συνομιλούν απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορούν να συνδιαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη και βέβαια το κυριότερο απ' όλα να διεκδικούν απευθείας πόρους και προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές περιφέρειες που ήταν απλά δομές του κράτους συμμετείχαν μεν σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά δεν μπορούσαν να εκφέρουν την άποψη τη δική τους, δηλαδή το τι ήταν καλύτερο και καταλληλότερο για τον τόπο τους. Έπρεπε πάντα να εναρμονίζονται με τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες. Δηλαδή, εγώ όταν εκπροσωπούσα την περιφέρεια σε αυτούς τους οργανισμούς, έπρεπε να συνοηθούμε με τις άλλες 12 ελληνικές περιφέρειες, να έχουμε μια ενιαία άποψη, να δούμε αν αυτή η άποψη ταιριάζει με την εθνική πολιτική και, εν πάση περιπτώσει, γίνεται αποδεκτή από την κεντρική κυβέρνηση και αυτή την άποψη έπρεπε να εκφράσουμε. Αυτό όμως δεν σήμαινε πάντα ότι αυτή η άποψη ήταν και η πιο κατάλληλη για τη δική μας περιοχή, γιατί καταλαβαίνετε ότι ήταν μια άποψη που αφορούσε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν, αυτό το πλεονέκτημα που μας δίνει ο Καλλικράτης είναι πλέον να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Η περιφέρεια, η αρετή, θα είναι μια μικρή τοπική κυβέρνηση, η οποία θα αποφασίζει και θα διαχειρίζεται τα θέματα και τα προβλήματα του τόπου. Και θα μπορεί και να διαμορφώνει τη δική της στρατηγική με βάση τα τοπικά ζητήματα, με βάση τις δικές της ανάγκες αποκλειστικά,
αλλά και να προωθεί αυτή τη στρατηγική απευθείας στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σπουδαία δυνατότητα, την οποία δεν την είχαμε μέχρι σήμερα, και μπορώ να σας πω ότι αισθανόμασταν και πάρα πολύ άσχημα όσοι δουλέψαμε για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Θα πρέπει να πούμε, και βλέπουμε ήδη και τα πλάνα μας, ότι ήταν μια επισήμανση, είναι την ώρα που καλείται πάνω όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται εκεί. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τα πλάνα και φυσικά ήταν δίπλα σας και οι δύο βουλευτές Ροβόπης και ο υπουργός φυσικά, ο κύριος Πεταλωτής. Είπε και κύριος κάποια στιγμή, επεσήμερε τον μεγάλο κεντρικό ρόλο των περιφερειών και ότι θα αποτελούν εν δυνάμει κυβερνήσεις, έτσι, μικρά υπουργεία, συγγνώμη. Και ένα από τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πώς αυτά θα υλοποιηθούν, δηλαδή με ποιους πόρους. Η χώρα μας βιώνει μια δύσκολη οικονομικά κατάσταση. Υπό αυτή την έννοια, μήπως όλο αυτό το στοιχείο μοιάζει και λιγάκι ουτοπικό? Κοιτάξτε, πραγματικά η χώρα περνάει μια δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση και πάντα υπήρχε το θέμα των πόρων για την αυτοδιοίκηση. Καταρχήν, εμείς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα διεκδικούμε τους πόρους που αναλογούν στην αυτοδιοίκηση απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και επίσης έχουμε στο μυαλό μας και εναλλακτικές λύσεις, γιατί ξέρετε ότι οι εθνικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Λίγο πολύ θα κατανεμηθούν σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες. Επίσης, το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει ακόμη δυνατότητες να προσφέρει στην περιφερειακή ανάπτυξη και τολμώ να πω ότι εμείς έχουμε την τεχνογνωσία να απορροφήσουμε χρήματα από εκεί και να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις. Αλλά λίγο πολύ αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή που περνάνε μέσα από την εθνική, από τον εθνικό σχεδιασμό και την κεντρική ελληνική διοίκηση, λίγο πολύ θα κατανεμηθούν σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες. Αυτό που μπορεί να μας καταστήσει πραγματικά διαφορετικούς και περισσότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, η δυνατότητά μας πλέον ως αιρετή περιφέρεια να διεκδικούμε απευθείας χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη και να συνομιλούμε απευθείας με τις Βρυξέλλες. Αυτό το πράγμα ξέρουμε πώς να το κάνουμε, έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε την εμπειρία και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το μεγάλο μας πλεονέκτημα, διότι πραγματικά το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει πώς δουλεύει με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες και μπορώ να σας πω ότι ζηλεύαμε και λίγο μέχρι σήμερα που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν η εξωστρέφειά μας και προς τις γειτονικές χώρες, διότι υπάρχουν και προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από την Ευρώπη και μπορούν με αυτά τα προγράμματα να γίνουν πολλά πράγματα και στο ελληνικό έδαφος και στο χώρο της περιφέρειας, αλλά και με απευθείας διεκδικήσεις πόρων από την Ευρώπη, νομίζω ότι θα καλύψουμε αυτό το δημοσιονομικό πρόβλημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η χώρα και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχει μια οικονομική στενότητα τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να κάνουμε μια κουβέντα, κύριε Δαμιανίδη, για το ζήτημα το οποίο ανακύπτει σχετικά με την ανάπτυξη, για την γενικότερη στρατηγική που εσείς θα επιθυμούσατε να εφαρμοστεί για την ανάπτυξη στον ομό Ροδόπης καταρχήν, αλλά και στην περιφέρειά μας ευρύτερα. Έχει διαπιστωθεί ότι αντίστοιχα στις ελληνικές περιφέρειες, οι οποίες συναποτελούν και μία δομή τελικά με τον Καλλικράτη, η ανάπτυξη σε κάθε νομό και φυσικά και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ακολουθεί διαφορετικές ταχύτητες. Τι θα είχατε λοιπόν και μέσα από τη συγκεκριμένη επισήμανση να μου πείτε για τους δικούς σας στόχους, για την ίσως και τις προτάσεις που σχετίζονται με την στρατηγική εφαρμοζόμενη στρατηγική ανάπτυξης? Καταρχήν, να σας πω ότι εμείς έχουμε καταθέσει στην τοπική κοινωνία ένα αναλυτικό πρόγραμμα για το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν με την ψήφο τους στην περιφέρεια. Αυτό το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Το παρουσιάσαμε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου όσο πιο αναλυτικά μπορούσαμε. Και προφανώς τώρα δεν είναι εδώ, δεν έχω το χρόνο εδώ να το αναλύσω περισσότερο. Όμως αυτό που μπορώ να πω ως μια βασική στρατηγική μας επιλογή είναι ότι εμείς βλέπουμε την περιφέρεια καταρχήν ως μια ενιαία αναπτυξιακή ενότητα, μέσα στην οποία αυτή η ενότητα, η κάθε περιοχή θα παίζει το δικό της διακριτό ρόλο και θα έχει το δικό της κομμάτι στην ανάπτυξη. Δεν θα κάνουμε όλοι όλα, η κάθε περιοχή θα έχει το δικό της ρόλο μέσα σε ένα ενιαίο περιφερειακό σχεδιασμό και όλες μαζί οι περιοχές με συνέργεια η μία με την άλλη και συμπληρώνοντας η μία την άλλη θα συγκροτούν αυτό που λέμε μια ισχυρή και ανταγωνιστική περιφέρεια τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που είναι
Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να βάλουμε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο βέβαια σχέδιο του να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής. Επενδύθηκαν στην περιοχή μας, ιδιαίτερα μέχρι το 2004, αρκετά χρήματα, αλλά επενδύθηκαν με έναν τρόπο αποσπασματικό, με αποτέλεσμα να μην έχουμε σήμερα να μην έχουμε παράξει το αναπτυξιακό αποτέλεσμα το οποίο θα επιθυμούσαμε. Άρα λοιπόν, περιφερειακός σχεδιασμός, η κάθε περιοχή θα έχει διακριτό ρόλο, αλλάζουμε το οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής, θέλουμε να ενσωματώσουμε στοιχεία τα οποία θα μας κάνουν πλέον ανταγωνιστικούς σε σχέση με τις γύρω χώρες, οι οποίες είναι φθηνότερες από εμάς και άρα μας πλήττει ο ανταγωνισμός τους. Θέλουμε δηλαδή να γίνουμε καλύτεροι και ανταγωνιστικότεροι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενσωματώσουμε την καινοτομία, πρέπει να ενσωματώσουμε την γνώση, την έρευνα, και εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε επιτέλους και το πανεπιστήμιό μας και τα ΤΕΗ μας, σαν περιφέρεια εννοώ, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν συνδεθεί με την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία και την παραγωγή στην περιοχή μας. Και να προσθέσουμε μέσα στην τοπική οικονομία τομείς που μέχρι σήμερα είναι αναξιοποιητοί, όπως είναι το περιβάλλον, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και μια σειρά άλλων πραγμάτων που μπορούν να φέρουν οικονομική δραστηριότητα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτό το μοντέλο θα φέρει και νέες θέσεις εργασίας και θα λύσει και το πρόβλημα της ανεργίας, που αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η περιοχή μας. Κάποιος βέβαια θα μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο και ο δρόμος είναι μακρύς. Δεν διαφωνούμε καθόλου, ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά κάποτε πρέπει να αρχίσουμε να τον βαδίζουμε. Και αν δεν αρχίσουμε να τον βαδίζουμε από την 1η Ιανουαρίου του 2011, προφανώς ποτέ δεν θα φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι όμως αυτή η στρατηγική να αρχίσει να αποδίδει πραγματικά αποτελέσματα, γιατί σίγουρα θα χρειαστεί ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, σκεφτόμαστε ειδικά για το θέμα της ανεργίας μία σειρά παρεμβάσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του ΕΣΠΑ, του κομματιού το οποίο βρίσκεται στο ΕΣΠΑ και το οποίο ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει απορροφηθεί. Και εδώ είναι, λέω ευτυχώς, γιατί συνήθως γκρινιάζουμε για την καθυστέρηση των απορροφήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, ευτυχώς καθυστέρησε η απορρόφηση. Και άρα έχουμε τώρα διαθέσιμους πόρους να διεκδικήσουμε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε προγράμματα και δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να απαλύνουμε το πρόβλημα μέχρι ότου, όπως σας είπα, η στρατηγική μας να αρχίσει να αποδίδει σημαντικές νέες θέσεις εργασίας. Θα μου επιτρέψετε και μία επισήμανση. Παρακολουθώ τόση ώρα το λόγο σας και μου κάνει εντύπωση το εξής γεγονός, ότι σε κάθε ερώτημα απαντάτε βήμα-βήμα. Δηλαδή με μία πρόταση, ένα επιχείρημα και τελικά με ένα πρόβλημα και μία λύση, αν μπορούσα να το απλοποιήσω και να το κωδικοποιήσω ακόμη περισσότερο. Και επίσης και με μία αισιοδοξία και πίστη για όλα αυτά τα οποία λέτε. Κύριε Δαμπιανίδη, από πού πηγάζει έτσι αυτή και η αισιοδοξία, αλλά και αν θέλετε αυτή η βήμα-βήμα απάντηση που μου δίδεται στα συγκεκριμένα ερωτήματα? Είναι ένα δημοσιογραφικό ερώτημα, αλλά πιστεύω ότι θα μου το απαντήσετε. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, η απάντηση βήμα προς βήμα, είναι, θεωρώ ότι έχουμε ένα σχέδιο, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε πώς να το κάνουμε και έχουμε στο μυαλό μας μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να υλοποιήσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα μας στην περιοχή, εφόσον, όπως είπα και στην αρχή, οι πολίτες μας εμπιστευτούν την Κυριακή. Πραγματικά θεωρώ ότι η πρόταση της Κοινωνικής Συμμαχίας είναι η καλύτερη η οποία έχει κατατεθεί. Δυστυχώς κάποιοι συνδυασμοί δεν κατέθεσαν καν προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, η αισιοδοξία μας, όπως είπατε, πηγάζει από το γεγονός ότι έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, ξέρουμε το δυναμικό που έχει η τοπική κοινωνία και αυτό το δυναμικό το είδαμε και από την ζωή που ζούμε στην περιοχή, αλλά και από την προεκλογική εκστρατεία που ήρθαμε σε επαφή και με πολλούς πολίτες, αλλά και με πολλούς φορείς στην περιοχή. Η περιοχή μπορεί να βρίσκεται σε στασιμότητα, αλλά αυτή η στασιμότητα συσσωρεύει και δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις περιμένουν κάποιους να τους δείξει το δρόμο για να απελευθερωθούν. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και να τις καθοδηγήσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, και νομίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Τώρα, η αισιοδοξία μας, προφανώς, είμαστε ρεαλιστές και γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη μάχη και σε αυτή την αναμέτρηση με τα προβλήματα θα υπάρξουν σαφώς νίκες, αλλά θα υπάρξουν και ήττες. Θα υπάρξουν και ήττες στις περιπτώσεις όπου τα προβλήματα ενδεχομένως θα αποδειχθούν πιο ανθεκτικά από εμάς. Δεν φιλοδοξούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά επιλέγουμε να αναμετρηθούμε με τα προβλήματα. Και ξέρετε ότι σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία που ζούμε ως χώρα, αλλά και ως περιοχή, γιατί και η περιοχή μας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη κρίση, υπάρχουν δύο επιλογές.
ή κάποιος θα φυγομαχήσει και θα επιλέξει ασφαλή μονοπάτια, δηλαδή τα μονοπάτια της αμφισβήτησης και της απραξίας, περιμένοντας άλλοι να πάρουν το ρίσκο των δύσκολων αποφάσεων, ή θα επιλέξει να βγει μπροστά και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που δίνει ο Καλλικράτης, που δίνει πλέον την διαχείριση του τόπου στα χέρια μας και να αναμετρηθεί με τα προβλήματα, έχοντας και επιτυχίες, έχοντας προφανώς και αποτυχίες. Αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι τώρα με τον Καλλικράτη πλέον έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον τόπο μας μόνοι μας και με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν θα χρειαζόμαστε πια να πηγαίνουμε στην Αθήνα, να ψάχνουμε να βρούμε τον αρμόδιο υπουργό, να τον περιμένουμε ένα μήνα να μας κλείσει ραντεβού, να το εκθέτουμε το πρόβλημα και να ελπίζουμε ότι θα ασχοληθεί με αυτό. Θα αποφασίζουμε μόνοι μας, θα σχεδιάζουμε μόνοι μας, θα οραματιζόμαστε μόνοι μας και θα έχουμε και μόνοι μας βέβαια και την ευθύνη του αποτελέσματος. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι η ευθύνη πλέον για ό,τι συμβεί στην περιοχή δεν θα ανήκει απρόσωπα σε ένα κράτος των Αθηνών ή σε μια κυβέρνηση, αλλά θα προσωποποιείται στους αιρετούς που ο κόσμος θα επιλέξει να τους εμπιστευτεί τους νέους θεσμούς, οι οποίοι αιρετοί θα ζουν καθημερινά στην τοπική κοινωνία και θα λογοδοτούν απέναντι στους συμπολίτες τους, που θα τους βλέπουν όχι πλέον στο γραφείο τους, αλλά στον δρόμο και μέσα στην κοινωνία στην οποία ζουν. Νομίζω ότι ήταν μια σημαντική προσέγγιση αυτή την οποία δώσατε και στο συγκεκριμένο αυθόρμητο ερώτημά μου. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα ερώτημα που θα έχει λιγάκι αρνητικό πρόσημο, αναφορικά τουλάχιστον με το τι ζει και βιώνει, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η τοπική μας κοινωνία και γενικότερα η χώρα μας, οι πολίτες. Ανασφάλεια, απαγοήτευση, οικονομική δυσπραγία, ανεργία είναι στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε και χθες αλλά και σήμερα, αυτή είναι εδώ την ώρα που μιλούμε. Μέσα λοιπόν από όλα αυτά τα αλφα στερητικά, τα αρνητικά πρόσημα, πώς πιστεύετε εσείς ότι διαμορφώνονται τελικά τα κριτήρια της ψήφου της Κυριακής? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι εκλογές που έχουμε μπροστά μας είναι αυτοδιοικητικές. Πολλοί προσπαθούν, πολλές πολιτικές δυνάμεις από την αρχή προσπάθησαν να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον αυτών των εκλογών και το μήνυμα των εκλογών. Οι εκλογές λοιπόν είναι αυτοδιοικητικές και εμείς καλούμε τους πολίτες να αξιολογήσουν τις προτάσεις που έχουν ακούσει από τους συνδυασμούς όλη αυτή την περίοδο, να αξιολογήσουν τα πρόσωπα και την μέχρι σήμερα πορεία και εμπειρία τους και να δούνε σε ποιους θα εμπιστευτούν αυτούς τους νέους θεσμούς, διότι πραγματικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης και οι αντιπεριφερειάρχες που θα εκλεγούν θα έχουν να επιτελέσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη ζωή μας και το μέλλον μας. Άρα θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποιους θα το εμπιστευτούμε και να επιλέξουν ό,τι αυτοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τον τόπο τους. Όσοι πάλι τώρα επιλέξουν να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές με καθαρά πολιτικά κριτήρια, θα πρέπει να σκεφτούν και την μάχη και τον αγώνα που δίνει η χώρα και η κυβέρνηση, προκειμένου να μας οδηγήσει σε ένα ασφαλές λιμάνι μέσα στην καταιγίδα αυτής της κρίσης την οποία ζούμε. Διότι η ψήφος μας σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να δώσει δύναμη και στις περιφερειακές και στις τοπικές αρχές, αλλά και στην κυβέρνηση, για να πορευτούμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, διότι χρειάζονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, χρειάζονται την υποστήριξη της κοινωνίας για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, για να μπορέσουν να έχουν αξιοπιστία και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στην Ευρώπη και στο διεθνές στερέωμα, όπου πραγματικά η χώρα μας καθημερινά δίνει τη μάχη της επιβίωσης. Κύριε Δαμιανίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άρτσα Ανενθράκης. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να πάνε όλα καλά. Και φυσικά εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή, την ημέρα των εκλογών, όταν πλέον οι κάλπες ανοίξουν και τα πρώτα αποτελέσματα αρχίζουν να διαφαίνονται. Και εμείς θα είμαστε εδώ, και εσείς φαντάζομαι, για να σχολιάζουμε, όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Μόνο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, η αστυνομική διεύθυνση Σιροδόπους και τα κατατόπους τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους δημότες, τους πολίτες για την ημέρα της Κυριακής, όπου παρουσιαστούν προβλήματα σχετικά με τις ταυτότητές τους. Λεπτομέρειες μας δίδονται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το Σάββατο και την Κυριακή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι ανοιχτά τα γραφεία ταυτοτήτων και διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ροδόπης, όπως εξήγησε ο αστυνομικός διευθυντής Ροδόπης, Δήμος Κοκμωτός. Για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας,
τα γραφεία διαβατηρίων. Βάλτε από την αρχή. Λοιπόν, για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας το Σάββατο, Κυριακή 6-7 του μηνός και 13-14 του μηνός Νοεμβρίου, θα λειτουργήσουν τα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων αλλά και το γραφείο διαβατηρίων της αστυνομικής διεύθυνσης Ροδόπης. Τα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων θα λειτουργήσουν το μεν Σάββατο από τις 8 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, τη δε Κυριακή ημέρα των εκλογών από τις 7 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και απαραίτητη προϋπόθεση για την αυθημερών έκδοση της ταυτότητας είναι να υπάρχει προσκόμιση πλήρων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Όσον αφορά το γραφείο διαβατηρίων, θα λειτουργήσει πρωί και απόγευμα για την παράδοση των ήδη εκδοθέτων διαβατηρίων, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο στερείται ταυτότητος και αντίστοιχα έχει εκδοθεί ήδη το διαβατήριό του. Σε εκλογές προχώρησαν χθες, κυρίες και κύριοι, οι δάσκαλοι αλλά και οι καθηγητές σε ολόκληρη τη χώρα. Να δούμε όμως σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα όπως ακριβώς διαμορφώθηκαν για τον νομό της Ροδόπης. Η Πάσκα αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφους στην χθεσινή εκλογική αναμέτρηση. Σύμφωνα με τον γραμματέα της Πάσκα Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης Γιώργο Ιωαννίδη, η διαφορά μεταξύ Πάσκ και Δάκε είναι 5,5 μονάδες. Χθες είχαμε την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων μας στα υπηρεσιακά συμβούλια πανελλαδικά. Δάσκαλοι και καθηγητές ψήφισαν χθες σε όλη την Ελλάδα για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων μας σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις. Ξεκινώντας τοπικά, είχαμε την εκλογή για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Νομού, όπου την πρώτη θέση είχε η ΠΑΣΚ και τη δεύτερη η ΔΑΚΕ, τρίτη δύναμη η ΕΣΑΚ. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι για την Περιφέρεια, πάλι πρώτη δύναμη η ΠΑΣΚ και δεύτερη η ΔΑΚΕ. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι για τα μειονοτικά σχολεία, πάλι πρώτη δύναμη η ΠΑΣΚ και δεύτερη η ΔΑΚΕ. Και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που είναι στην Αθήνα και εκπροσωπεί όλους τους εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα, εκεί η πρώτη δύναμη στο νομό ήταν η ΔΑΚΕ και δεύτερη η ΠΑΣΚ. Παράλληλα, ο κύριος Ιωαννίδης αναφέρθηκε αναλυτικά και στα ονόματα των εκλεγέντων, τόσο της ΠΑΣΚ όσο και της ΔΑΚΕ. Για το ΠΙΣΠΕ εκλέγεται από την ΠΑΣΠ. Από την Πάσκο ο Πάπας ο Γιώργος, από την Δάκη ο Τσερνικούδης ο Χρήστος. Για το ΑΠΙΣΠΕ ο FMG's ο Σάβας και ο Δημαρχόπουλος από τη Δάκη. Για το ΙΣΜΕ εκλέγεται ο Ιγνατιάδης, ο Κώστας από την Ξάνθη με αναπληρωματικό τον Καραμπάση τον Κυριάκο. Και για το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εκλέγεται από την Πάσκο ο Μπράτης ο Δημήτρης και ο Παλιγιάννης ο Βασίλης από την Δάκη. Η διαφορά από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση φτάνει τις 5,5 μονάδες μεταξύ ΠΑΣ και ΔΑΚΕ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί μία ακόμη πολιτική εκπομπή. Αυτή τη φορά προσκεκλημένος μας είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής, επικεφαλής της Κοινωνίας Πολιτών, Γιώργος Πετρίδης.